συνελήφθη ο Πέτρος. Είχα πάρει τον Πέτρο στα νύχια, μετά στο σεντόνι, και σου είπα το αίμα. Και μου είπες δομές συστημάτων. Αν μιλήσεις, κανείς δεν θα ακούσει. Κυκλοτερές περιγίαν ελύσσεται αλότριον φως. Ένα φως από περιστέρια πολλά στην απάνεμη στέγη. Τότε έβγαλε τη διάτα ο Κούρταγος να σκοτωθούν 500 στο στρατόπεδο. Χαράμετα τους πήραν και τους πήγανε. Γλίτωσε μονάχα ο σκύλος μου, θα τον ακούστε πολλές φορές να λιχτάει μέσα σε τούτο το σακατεμένο ποίημα. Συνεργεία σιωπής, φημωμένη καμπάνα, όταν οι μέρες και νύχτες στον τόπο μας ξεχωρίζουν με λιγοστά σημάδια. Γι' αυτό λοιπόν, κατεβαίνοντας από το σπίτι σου στην άσφαλτο, μην τραγουδάς πως είχες κατέβει στην κόλαση. Γιατί η Άβυσσο εργάζεται μονάχη της, δίχως εσένα. Ύστερα σου είπα, μην τραβάς το σεντόνι. Θα φανεί από κάτω ένα μαύρο στη θέση που ήταν το πόδι. Νύχτα με τα καρφώματα της νύχτας. Λόγια που έμεναν μετέωρα, αλυσίδα κομμένη στον τοίχο. Και από τη μια κάμαρη ως την άλλη, ο Μπίλιας, ο Πολύκαρπος και ο Κατεβιτζόγλου. Και κάποιος Πορετσάνος. Όπως ο δρόμος κατεβαίνοντας. Στροφή στον άλλο κόσμο. Η Λάρισα στο φοβερό μισόφωτο και αριστερά που δεν υπήρχαν κυπαρίσια, στη Χαράδρα